Συνεχίζονται οι επιτυχίες της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αυτοάμυνας. Μόλις σε μία ημέρα οι Έλληνες κατάφεραν να κατακτήσουν 11 χρυσά μετάλλια. Στην κατηγορία του Free Fight, ο Δημήτριος Μάλιας από τα Λαγινά Ηλίας, μετά από ένα δύσκολο αγώνα που είχε στο ρινγκ με τον συμπαίκτη του από την ακτή Ελεφαντοστού, κατάφερε να διεκδικήσει την τρίτη θέση. Είπαμε ότι ήταν δύσκολος αγώνας. Ήταν πολύ καλός αντίπαλος. Πραγματικά έχει δυνατά πόδια πολύ. Στα πόδια ήταν πολύ καλός. Εντάξει, καλά αγωνίστηκα. Η πρώτη φορά ήταν στα διοργάνωση. Πιστεύω καλά τα πήγα. Δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πολύ καλά είναι. Στο γυναικείο, η Ιωάννα Μαλουσίδου από τον Λαγκαδά κατάφερε να αποσπάσει ένα χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Semi Contact στα 55 κιλά, ενώ το πρωί της Παρασκευής κατέλαβε την τρίτη θέση. Ενώ αύριο θα αγωνιστεί στην κατηγορία Free Point στα 55 κιλά γυναικών. Αγωνίστηκα πριν λίγο εδώ. Έπαιξα στο Light Contact. Και έχασα όμως, έπαιξα έναν αγώνα και κέρδισα και μετά έχασα από μια Ουκρανίδα. Είμαι στην τρίτη θέση, δυστυχώς, εχθές κατέκτησα την πρώτη θέση. Πιστεύω ότι μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, αλλά ήμουν ήδη κουρασμένη από χθες και λόγω των εξετάσεων οι προπονήσεις μου δεν ήταν πολλές. Έκανα ό,τι μπορούσα, θα έχουμε και άλλους αγώνες. Αύριο παίζω ξανά. Ένα light από, όχι παίζω το 3-point system και μέχρι πάλι 55 κιλά και πάμε για το καλύτερο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κατακτήσει και τις τρεις θέσεις του βάθρους της κατηγορίας Self-Defense πολιτών και Special Forces. Δύο άτομα από τη Θεσσαλονίκη που ήμασταν καταφέραμε να πάρουμε 8 μετάλλια, ένα χρυσό, 3 σημαίνια και 4 χάλκινα. Οι αθλητές μιλούν για μια εξαιρετική διοργάνωση, πολύ καλά οργανωμένη με άριστο συντονισμό, τονίζοντας πως είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για τους ίδιους. Η διοργάνωση είναι πάρα πολύ καλή. Όλα είναι με τη σειρά που μας είπανε. Δεν χάνονται οι αθλητές. Άμα μερικοί που δεν ήρθαν εδώ, συμπληρώνουν κατευθείαν τους αγώνες για να μην καθυστερούν τους αθλητές και κουράζονται. Είναι πολύ καλά. Η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν φοβερά εντυπωσιακό γιατί ήταν και έξω από τα δεδομένα τα οποία είχαμε κάθε φορά. Είχαμε πάρα πολλούς αθλητές που ήταν κάτι φοβερά, κάτι φοβερό για την Αλεξανδρούπολη ειδικά. Το ότι μπορούσαμε να έχουμε 60 χώρες και 800 με 1000 αθλητές να έρχονται συνέχεια εδώ ήταν απίθανο, απίθανο, φοβερή εμπειρία.